Θέλω να κάνω γνωστό ότι ο Δήμος της Χίου το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μία διαδικασία ενημέρωσης των καταστηματαρχών και γενικά των επιχειρηματιών οι οποίοι καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους. Όπως είναι γνωστό, οι κοινόχρηστοι χώροι διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από αίτημα που καταθέτουν οι επαγγελματίες. Το αίτημα αυτό εξετάζεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου της Χίου, από το τμήμα τροχέας της αστυνομίας και εφόσον έχουμε θετική εισήγηση από αυτά τα τμήματα, εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και παραχωρείται νομίμως ο κοινόχρηστος αυτός χώρος που δικαιούται ο κάθε επιχειρηματίας. Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί υπέρμετρες υπερβάσεις στη χρήση των τετραγωνικών μέτρων, τα αντίστοιχα κλιμάκια του Δήμου της Χίου βγαίνουν διαρκώς και κάνουν ενημέρωση, κάνουν σύσταση προς τους επαγγελματίες οι οποίοι παραβαίνουν και υπερβαίνουν καλύτερα τα τετραγωνικά τα οποία τους έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο. Όμως, επειδή το χρονικό διάστημα αυτό του τελευταίου διμήνου, οπότε και γινόταν η σχετική ενημέρωση, έχει πλέον παρέλθει, από εδώ και πέρα, με αυτοψίες τις οποίες κάνει η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα Χίου και που οι αυτοψίες αυτές κοινοποιούνται στο δικό μας τμήμα, το τμήμα αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου της Χίου, θέλω να καταστήσω σαφές και γνωστό ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα από εδώ και μπρος σε όσους επαγγελματίες κατά σύστημα παραβαίνουν τον νόμο. Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με την δημιουργία ενός φοροεισπρακτικού μηχανισμού για τον Δήμο της Χίου, ειδικά μέσα σε μια περίοδο κρίσης όπως είναι η τωρινή, αλλά σκοπός μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, το να απρόσκοπτα το να διέρχονται οι πεζοί από τους πεζοδρόμους, τα οχήματα από τους δρόμους, και να μην παραβαίνουν οι επιχειρηματίες τον νόμο βάσει του οποίου τους γίνεται η χορήγηση του κοινόχρηστου χώρου. Δηλαδή ένας που έχει νοικιάσει 20 μέτρα για παράδειγμα, ναι. 20 τετραγωνικά μέτρα, ναι. Πώς θα μπορεί να καταλάβει? Αυτός ο οποίος έχει ζητήσει άδεια για 20 τετραγωνικά και η τροχιά έχει γνωμοδοτήσει για αυτά τα 20, θα του χορηγηθούν τα 20. Εάν όμως αυτός τα κάνει 30 ή 40, θα πληρώσει την διαφορά των τετραγωνικών μέτρων που επιπλέον καταλαμβάνει, ανά τετραγωνικό επί τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που καταλαμβάνει, επί 2, διότι το πρόστιμο διπλασιάζει την τιμή των επιπλέον τετραγωνικών που καταλαμβάνει. Στο παράδειγμα που είπα, των 20 τετραγωνικών, ας πούμε, ναι. Έχετε βρει κάποιο παραβάτη με παραπάνω? Υπάρχουν πολλοί παραβάτες και πρέπει να σας πω ότι έχουμε παραβάτες όχι απλά 20 τετραγωνικών, αλλά έχουμε παραβάτες οι οποίοι κατά σύστημα υπερβαίνουν 5 φορές και 7 φορές και 10 φορές ακόμη τα τετραγωνικά που τους έχουν χορηγηθεί, επεκτείνοντας κατ' ουσίαν την επιχείρησή τους και κατ' ουσίαν βάζοντας συνεταίρο το Δήμο στη δική τους προσωπική επιχείρηση. Δηλαδή μπορεί να έχει πάρει άδεια για 20 και να καταλαμβάνει 200. Βεβαίως. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που έχουν ζητήσει 10 τετραγωνικά και κατέχουν 50, έχουν ζητήσει 50 και καταλαμβάνουν 100, έχουν ζητήσει 20 και καταλαμβάνουν 150. Είναι λίγες και μεμονωμένες αυτές οι περιπτώσεις για να μην γενικεύουμε την όλη ιστορία, όμως αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, διότι επαναλαμβάνω, το ζήτημα είναι ότι οι πεζόδρομοι έχουν γίνει κυρίως για τον πεζό, για τους διερχόμενους, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσβάλλεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Χίου, των επισκεπτών και των περιοίκων που διαμένουν πλησίων των καταστημάτων.